Ας πείτε εσείς την εξέλιξη. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι είχε ανυποβληθεί χθες το απόγευμα παράπονων στον αστυνομικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου με τη συνοδεία προσώπου της πρεσβείας του Ισραήλ. Έχει καταγραφεί το παράπονο και ουσιαστικά το παράπονο είναι για το περιστατικό, για τον τρόπο χειρισμού, αν θέλετε, όχι χειρισμοί για τη συμπεριφορά των μελών της αστυνομίας. Και η χθεσινή ανακοίνωσή μας, η οποία έχοντας υπόψη τις διαδικασίες που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις όταν υπάρχουν παράπονα σε βάρος μελών της αστυνομίας, τίθενται αυτά τα παράπονα ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να διερευνηθεί, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, το παράπονο, η καταγγελία από την εξάρτητη αρχή διερεύνησης χειρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας, έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Από τη στιγμή που υπάρχουν εμπλεκόμενα, θεωρούμε, μέλη της αστυνομίας, θα πρέπει να εξεταστεί από ανεξάρτητους. Τώρα, όσον αφορά το περιστατικό εκείνο, το οποίο θα ήθελα να τονίσω επιγραμματικά, το έχετε χαρακτηρίσει ένα ατυχές γεγονός. Σίγουρα υπήρχαν πληροφορίες στη συγκεκριμένη περιοχή ότι υπήρχαν παράνομοι αλλοδαποί και η έρευνα έγινε, ο έλεγχος έγινε από πλευράς των μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Είχαν εντοπίσει την γυναίκα, όντως δεν μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση, και βεβαίως στη συνέχεια υπήρξαν και αντίδραση από την ίδια. Και βεβαίως ακολούθως, όταν τελικά αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για γυναίκα η οποία βρίσκεται στην Κύπρο και ο σύζυγός της είναι ποδοσφαιριστής, αφού είχαν ολοκληρώσει τις εξετάσεις εκεί στη σκηνή χωρίς να μεταφερθεί στο σταθμό, την άφησαν και επέστρεψε στο σπίτι της. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αγγελή. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χειροπέδες πότε μπαίνουν οι χειροπέδες? Δηλαδή, αν εμένα με σταματήσει για εξακρίβωση στοιχείων και δεν έχω τα στοιχεία μου μαζί, μέχρι να εξακριβωθεί η ταυτότητά μου, περνάει χειροπέδες? Όχι, για να τοποθετηθούν χειροπέδες πρέπει να υπάρχει αντίδραση, πρέπει να υπάρχουν λόγοι. Είτε να υπάρχει επίθεση εναντίον μελών της αστυνομίας, για να απλά και μόνον για εξακρίβωση της ταυτότητας δεν τοποθετούνται χειροπέδες, εξαρτάται από τις περιστάσεις. Εν πάση όμως περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, είναι γνωστό ότι υπάρχει και το βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Βλέπουμε και το βίντεο τώρα, γιατί αν δεν υπήρχε το βίντεο, αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, φοβάμαι θα περνούσε στα ψηλά η ιστορία αυτή. Όχι, και πάλι, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εάν δεν υπήρχε το βίντεο και υπήρχε το παράπονο, όπως το έχω αναφέρει χθες το απόγευμα στο σταθμό, και πάλι θα ακολουθούν αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι διαδικασίες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, χωρίς να εισέλθω σε οποιαδήποτε άλλες λεπτομέρειες εν ώψη της εξέλιξης που ενδεχομένως να υπάρξει, βεβαίως υπάρχει ένας ισχυρισμός, είναι ένα γεγονός το οποίο έτυχε. Αν υπάρχουν στο τέλος οποιασδήποτε ευθύνες, δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς δική μας να συγκαλύψουμε οποιονδήποτε, και γι' αυτόν τίθεται και το παράπονο ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για να διερευνηθεί από ανεξάρτητους, αν θα αποφασιστεί το οποιοδήποτε παράπονο υπάρχει. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγελή, για την ενημέρωση. Λοιπόν, τώρα για το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, να δούμε τι λέει και η Κίσα.